σελίδα 958, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το κεφάλαιο ΚΑ21. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Μετά τα αυτά εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλου από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς ο Σίμων Πέτρος, υπάγω να αλλιεύσω. Λέγωσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίεσαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγυαλών. Δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον. Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον ασύρωση αυτό από το πλούθιο των νυχτίων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός. Και έριψενε αυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 πήχας. Σύρονται στο δίκτυο των νυχτίων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι δεν εσχίσει το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδής όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, σύ τις είσαι, εξεύρονται ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή είναι ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώτη στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμωνα Ιεωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βώς και τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα προβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρισε τα πάντα, εσύ εξεύρισε ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου. Αληθώς, αληθώς, συλλέγω ότι είσαι νεότερος, εζώνιες εν αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλες θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύων με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ενέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδίδονσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέσει, ακολούθημη. Διεθώθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα σε αυτά και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφθώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. 3,5 χρόνια περίπου ο Πέτρος και οι άλλοι 11 μαθητές, 12 εν συνόλου, ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστόν. Όλοι σαν καθαροί, εκτός από τον Ιούδα ο οποίος έμελε να παραδώσει τον Κύριο. Παρεδόθη ο Κύριος, εσταυρώθη για τις αμαρτίες μας και ο Θεός δίκαιος όν ανέστησε Αυτόν για τη δικαιοσύνη μας, για τη δικαίωσή μας και έδωσε εις Αυτόν το υπερπάνω όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επ' ουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων, διότι εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά παρέδωσε τη δόξα Του, εκένωσε τον εαυτό Του από τη δόξα, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους
Έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του και μάλιστα έως θανάτου, θανάτου δε σταυρό. Και έτσι η δικαιοσύνη του Θεού όχι μόνο τον ανέστησε γιατί ευρέθη αναμάρτητος, αλλά και τον εδόξασε γιατί ευρέθη πιστός, υπάκος κατά πάντα στο θέλημα του πατρός του, ταπεινός έως θανάτου. Ευρέθη έτσι ακριβώς όπως τον ήθελε ο πατέρας του όταν τον απέστειλε. Δεν ευρέθη όπως ήθελε αυτός, αλλά όπως ήθελε ο πατέρας του. Γιατί ό,τι έκαμε ήταν εντολή του πατέρα του και αυτός απετέλεσε υπόδειγμα υπακοής και ταπείνωσης. Και τώρα ήρθε η σειρά του, του Ιησού Χριστού. Όπως απέστειλε αυτόν ο πατέρας και έπρεπε να περπατήσει κατά πάντα στο θέλημα του πατρός του, έχοντας σώμα ανθρώπινο, γήινο, χωικό, έτσι και αυτός τώρα πρέπει να αποστείλει άλλους. Όπως αυτός δηλαδή έγινε φύλακας στο ανθρώπινο γένος, σωτήρας και λυτρωτής, έτσι έπρεπε και αυτός να αποστείλει άλλους, να γίνουν φύλακες και να περπατήσουν ακριβώς έτσι όπως αυτός θέλει. Και πρέπει τώρα να γίνει μεγάλη αλλαγή. Και κάποια στιγμή στη ζωή των ανθρώπων γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Πολλές αλλαγές στη ζωή μας θα γίνουν, αλλά κάποια στιγμή γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Όχι έτσι, αλλιώς. Όχι με ανθρώπινη σοφία, λογική, προσπάθεια και δύναμη, αλλιώς, με πέταγμα σαν του Αϊτού. Μπροστά του έχει τον Πέτρο, τον Θωμά, τον Ναθαναήλ, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και δύο άλλους μαθητές, οι οποίοι είναι αναγεννημένοι, έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, έχουν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αλλά τώρα πρέπει να γίνουν δαυλή απεσπασμένη εκ του πυρός. Τώρα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε αυτούς η μεγάλη αλλαγή. Και η μεγάλη αλλαγή έρχεται μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά χρειάζεται προεργασία και προετοιμασία. Γιατί μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός επισκεύει ελαίους, θέλω να δείξει τη δόξα του, προετοίμασε αυτούς για να μπορούν να απολαύσουν και να ζήσουν στη δόξα του Θεού. Τώρα πρέπει να τους προετοιμάσει. Είναι άνθρωποι, ομοιοπαθείς με εμάς. Έχουν επιθυμίες, έχουν σκέψεις, έχουν και παίρνουν πρωτοβουλίες, έχουν γνώμη, στερεοί. Πρέπει όλα αυτά να εξαφανιστούν, όχι με θαύμα, αλλά με τη θέλησή τους. Δεν θα τα εξαφανίσει ο Θεός. Αυτοί θα ζητήσουν από το Θεό να εξαφανιστούν. Ο Πέτρος λέει θα υπάγω να ψαρεύσω και τον ακολουθούνε. Άλλοι 6 μαθητές, εν συνόλου 7. Κι όμως υπάρχει η εντολή του Χριστού. Εσείς τώρα μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Έως του λάβετε τα φτερά του Αϊτού. Έως σου λάβετε την καρδιά του Αϊτού. Έως σου λάβετε την όραση του Αϊτού. Για να μπορείτε με πέταγμα Αϊτού να φτάσετε στην κορφή του όρους του Αγίου. Και έτσι και οι 7, οδηγούμενοι από τον Απόστολο, από τον Σίμωνα, τον ιό του Ιωνά, γιατί δεν είναι ακόμη Απόστολος, ούτε ψαράς ανθρώπων, ούτε ποιμένας, τίποτα δεν είναι, ένας άνθρωπος που πρόκειται όχι να γίνει, να τον κάνει ο Θεός. Και σήμερα εγώ σας βλέπω όλους
σαν ανθρώπους που πρόκειται να σας κάνει κάτι ο Θεός. Και ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω αυτό, αλλά έτσι σας βλέπω. Ανθρώπους που πρόκειται ο Θεός να κάνει κάτι μεγάλο. Κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Γι' αυτό μας λέει, όχι έτσι, όπως ο αητός. Και πρέπει τώρα αυτό να το καταλάβει ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, δεν λέγεται το Φίλιππο, και οι 7 αυτοί μαθητές, οι οποίοι βγήκαν να ψαρέψουν με όλες τις καλές προοπτικές και προϋποθέσεις, γιατί ο Πέτρος και οι άλλοι ήταν ψαράδες έμπειροι, ξέρανε πότε βγαίνανε να ψαρέψουν, την κατάλληλη μέρα, την κατάλληλη ώρα, τον κατάλληλο καιρό. Ψαρέψαν όλη τη νύχτα, αλλά δυστυχώς δεν πιάσαν ούτε ένα. Γιατί η επιτυχία στη ζωή μας, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός για να τους αναβαθμίσει στην παρουσία Του, είναι στα χέρια του Θεού. Μας δίνει επιτυχίες που έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Μας τις αφαιρεί κιόλας όμως. Για να καταλάβουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πολλές φορές είχε ψαρέψει ο Πέτρος και είχε πιάσει πολλά ψάρια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ψαρέψει και να μην πιάσει ούτε ένα, γιατί ο Κύριος διέταξε όλα τα ψάρια να φύγουν. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αυτό ο Πέτρος ακόμη δεν το έχει καταλάβει. Και αφού ξημέρωσε, τώρα ο Κύριος έρχεται να τους διδάξει. Όχι να κάνει θαύματα να τους εκπλήξει. Δεν είναι θαυματοποιός. Δάσκαλος είναι. Και να τους οδηγήσει. Δεν είναι θαυματοποιός, καθηγητής είναι. Δεν ήταν μέσα στο πλοίο τους. Δεν μπήκε μέσα σε αυτό το πλοίο. Δεν είναι μέσα σε αυτό το πλοίο που το οδηγεί ο Πέτρος. Είναι απέναντι. Και τους φωνάζει. «Ει, εσείς απέναντι, πιάσατε κανένα ψάρι?» Αυτός είχε διατάξει και είχαν φύγει όλα. Όλα. Τέλεια αποτυχία. Και φωνάξαν ούτε ένα. Και τότε τους λέει, για να δοκιμάσετε με έναν άλλο τρόπο. Να δοκιμάσετε με το λόγο μου, όχι με την γνώμη σας. Για ρίξτε τώρα τα δίχτυα στα δεξιά του πλοίου. Μα τι σημασία έχει αυτό? Θα λέγε κανείς, ανόητη πρόταση, συγχώρεσέ με Κυρία μου, το αίμα σου ζητάω. Τι μας λες τώρα? Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Και τώρα, αν τα ρίξουμε στα δεξιά, τι θα γίνει? Τώρα θα γίνουν πολλά, γιατί είναι επί το λόγο του Κυρίου. Και όταν κάτι στη ζωή μας γίνεται με το λόγο του Κυρίου, τότε γίνονται πολλά. Πάρα πολλά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Ιωάννης λέει στον Πέτρο, «Κύριος είναι, ο Κύριος είναι». Και είχε όραση, γιατί αγαπάει τον Χριστό πολύ. Αγαπάς τον Χριστό πολύ. Θα σου δώσει όραση, αητού. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Τίποτα καλό δεν έχω κάνει στη ζωή μου και δεν έχω το χαρακτήρα μου. Ένα έχω, αδερφοί, αγαπάω τον Χριστό. Μόνο ένα. Μέσα στα χάλια μου, στις αδυναμίες μου, όμως πηγαίνω και του λέω, σ' αγαπάω, Χριστέ μου. Τον αγαπάς τον Χριστό? Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Εκεί θέλει να τους οδηγήσει. Γιατί μέσα από αυτή την αγάπη θα μετατρέψει το Σίμωνα, που σημαίνει άχυρο, σε Πέτρο, που σημαίνει βράχος, πέτρα. Τον αναγεννημένο, που είναι χωικός, σε Απόστολο, που το πολίτευμά του είναι στους ουρανούς. Αλληλούια. Και ο Πέτρος δεν διστάζει τώρα. Έχει δοκιμάσει το λόγο του Χριστού.
έχει εμπιστευθεί το λόγο του Χριστού και το ξαναδοκιμάζει. Επί το λόγο σου θα ρίξουμε στα δεξιά. Και γέμισαν τα δίχτυα ψάρια, γιατί ο Κύριος διέταξε τα ψάρια να πάνε σε αυτά τα δίχτυα εκείνη τη στιγμή αυτού του ανθρώπου. Τα ξαναλέω αυτό, γιατί μπορεί να γίνει και σε σένα κάποτε. Να διατάξει ο Κύριος αυτά τα καλύτερα ψάρια να πάνε εκείνη τη στιγμή στα δίχτυα τα δικά σου. Και θέλουμε. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε. Ξέρουμε ότι είμαστε άθλοι και ουτιδανοί, ασήμαντοι, μικροί, τυποτένοι, αλλά όμως αγαπάμε αυτόν στον οποίον εδόθη το υπερπάνω όνομα. Κύριος, Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων. Βγήκαν έξω, είπαμε ήρθε να τους διδάξει. Δεν ήρθε να τους μάθει να ψαρεύουνε. Ήρθε να τους φανερώσει και να τους αποκαλύψει τον εαυτό του και τον τρόπο να αλλάξει η ζωή τους. Να αλλάξει η επιτυχία τους. Να αλλάξει η πορεία τους. Να αλλάξει η προσπάθειά τους. Ήρθε με ένα λόγο να τους δώσει φτερά αητού. Ή τουλάχιστον να τους οδηγήσει να πάνε εκεί που ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού θα στείλει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να τους δώσει τα φτερά του αητού. Αφού φάγανε αυτά που είχε ψαρέψει ο Κύριος, πού, πώς, όλα είναι στα χέρια του αδερφή, όλα. Στρέφεται στον Πέτρο και πιστεύω ότι θέλω και πιστεύω ότι στρέφεται στον κάθε έναν από μας σήμερα, σε όλους μας, και σε σένα και σε μένα και στον άλλον και στον άντρα σου και στη γυναίκα σου και στους νέους και στους παλιούς. Αγαπάς με περισσότερο απ' όλα, απ' όλα αυτά τα καράβια, τα ψάρια, το ψάρεμα, τη θάλασσα, από όλα αυτά που αγαπούσες τόσο πολύ, με αγαπάς περισσότερο απ' όλα. Ο Πέτρος απάντησε, τώρα ο Πέτρος δεν ξέρει καλά την καρδιά του, όπως και εμείς δεν ξέρουμε καλά την καρδιά μας. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί την καρδιά μας την ξέρει πιο καλά από όλους ο Χριστός. Και εκείνος που δεν την ξέρει καθόλου την καρδιά μου είσαστε εσείς. Όπως και εγώ δεν ξέρω καθόλου την καρδιά κανενός. Αλλά όλοι σήμερα στεκόμαστε μπροστά στο Χριστό που γνωρίζει τα πάντα. Που τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα σε αυτόν. Που περπατάει ανάμεσά μας. Που αν άνοιγε τους οφθαλμούς μας και τον βλέπαμε θα πέφταμε σαν νεκροί κάτω. Με αγαπάς περισσότερο απ' όλα. Και ο Πέτρος είπε, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Και αδερφοί αγαπητοί, αν δεν τον αγαπάγαμε δεν θα είμαστε εδώ. Αλλά θέλει τώρα να οδηγήσει τον Πέτρο σε μια άλλη αγάπη. Σε μια αγάπη που να τον ακολουθεί πάντοτε. Όχι στην αγάπη που τον αγαπάγαμε μέχρι τώρα, αλλά σε μια αγάπη που να κάνει τον άνθρωπο να περπατάει στα ίχνη του. Ακριβώς στα ίχνη του. Χωρίς να λογαριάζει τη λογική, τη σκέψη, το ψάρεμα, την άποψη, τη γνώμη, τη θεωρία, τη φιλοσοφία, τη θεολογία, την εμπειρία, τη γνώση. Ένα άλλο περπάτημα. Σας το έχω πει αυτό, αλλά θα σας το ξαναπώ. Όταν ήμουνα νέος στην πίστη, μου είχε μιλήσει ο Θεός με προφητεία και μου είχε πει θέλω να περπατάς στα ίχνη μου. Και εγώ συνήθως τότε πήγαινα, γονάτισα και έλεγα Κύριε τι σημαίνει αυτό. Θέλω, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Και ενώ το έλεγα αυτό με έφερε
να ανεβαίνω και πάλι, σήμερα ο Λουβνά λέω, ένα βουνό. Αλλά ο δρόμος δεν ήταν ανηφορικός, ήταν λίγο αναφορικός, αλλά ήταν δύσκολος. Είχε βράχια, είχε αγκάθια, είχε πέτρες, είχε... Και το τέρμα ήταν μακριά. Και εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω. Αγωνίστηκα, αλλά ήξερα ότι δεν θα φτάνα ποτέ εκεί πάνω. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Κύριος μπροστά μου, έβλεπα το πίσω του. Και άρχισε να περπατάει απλώντας τον απόδι. Ήταν έτσι το άπλωμα του ποδιού μπροστά που αισθάνθηκα να με προσκαλεί να βάλω το πόδι μου εκεί που σήκωνε το πόδι του ο Χριστός. Και άρχισε λοιπόν ένα περπάτημα καινούριο για μένα. Τα μάτια μου ήταν προσιλωμένα στα πόδια του Χριστού. Σήκωνε τον απόδι, έτρεχα και βάζα το πόδι μου εγώ γρήγορα. Σήκωνε το άλλο πόδι, πάλι το άλλο πόδι μου γρήγορα. Και στην αρχή αυτό το περπάτημα ήταν αργό. Αλλά δεν ήταν επώδυνο. Ήταν στερεό. Γιατί εκεί που πάταγε ο Χριστός ή ήταν καλός ο τόπος ή τον έφτιαχνε τον τόπο καλό. Και σιγά σιγά άρχισα να προσαρμόζω το βηματισμό μου στο βηματισμό του Κυρίου. Και σιγά σιγά άρχιζα προσαρμόζοντας το βηματισμό μου να περπατάω πιο γρήγορα. Και πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Και η καρδιά μου γέμιζε χαρά, αλλά είχα μία φροντίδα, γιατί θα τα έχανα όλα. Τα μάτια μου στα ίχνη του Χριστού. Γιατί αν έχανα ένα βηματισμό, μετά δεν μπορούσα να συνεχίσω. Αυτό θέλει ο Κύριος τον Πέτρο. Να περπατήσει στο βηματισμό του. Να τον ακολουθεί όπου και αν υπάρχει. Γι' αυτό τον ρωτάει και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Και ο Πέτρος είπε, σ' αγαπάω. Και στενοχωρήθηκε που τον ρώτησε τρίτη φορά. Και τότε του είπε το μεγάλο μυστικό. Τώρα θα ακολουθείς εμένα. Θυμάμαι μια φορά, πολλές εμπειρίες λέω σήμερα. Είχε έρθει ο Κύριος και μου είχε πει, όταν είχα προβλήματα με ανθρώπους, προεστώτες μου, αδελφούς μου, και ήμουν στενοχωρημένος, μου λέει, εμένα θα λατρεύεις, εμένα θα δοξάζεις, τη φωνή μου θα ακούς και εμένα θα ακολουθείς. Και αυτό το λέω σε όλους σας αδερφοί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Κανένας. Όλοι είμαστε ομοιοπαθείς. Άθλοι, τυποτένοι. Ένας είναι. Ένας. Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ηγέτες, δεν έχει αρχηγούς. Δούλους έχει. Και μακάρι να είναι πιστοί και φρόνιμοι, αλλά μπορεί να είναι και πονηροί και οκνηροί. Γι' αυτό δεν ακολουθούμε παρά μόνο το Χριστό. Το σάλπισμά Του ακούμε, τη φωνή Του, το Πνεύμα Του το Άγιο. Και πού θα τον ακολουθεί και πού θα τον οδηγήσει τώρα ο Ιησούς τον Πέτρο? Στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Δεν έκατσαν άλλη μέρα πια εκεί στη Γαλιλαία. Θα τον οδηγήσει όμως πρώτα στην ανάληψή του και θα του μιλήσει να πάει στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Εκεί στον ανώγιο της Πεντηκοστής είχε προσκαλέσει τουλάχιστον όσοι τον είχαν δει ανεστημένα 500 και επέκεινα. Δυστυχώς όμως μόνο 120 βρέθηκαν τη δεκάτη μέρα. Δυστυχώς. Δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν ο 121ος. Ή δεύτερος ή τρίτος. Ή 500ος. Πολύ θα ήθελα να ήμουν μέσα στους 120. Και ο Κύριος πολύ θα ήθελε να είναι αντί 120-500. Αλλά δυστυχώς μόνο 120 βρέθηκαν. Εμείς σήμερα δεν ξέρω αν είμαστε 500. Δεν είμαστε. Αλλά είμαστε πάνω από 120.
αδελφοί, να είμαστε και όλοι, όσοι και να είμαστε, όλοι εκεί που μας θέλει ο Θεός. Να ανέβουμε, να Τον ακολουθήσουμε και να ανέβουμε στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Μην πεις εγώ είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το άλλο περπάτημα. Όχι έτσι, όπως ο Αητός. Αμήν.